Σήμερα 20 Μαρτίου του 2011, Κυριακή, στο γήπεδο του Αγίου Κοσμά θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Ελλάδος του Χόκεϊ και έχουμε τον αγώνα Αναπέως Απόλλων ΑΣΧΟΠ στις 3:30 το μεσημέρι. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Ναπαίος Απόλλωνας σήμερα Κυριακή στον Άγιο Κοσμά θα αντιμετωπίσει τις σχολές Παναγιωτοπούλου, αυτή με τα πράσινα εδώ πέρα, και ο Ναπαίος με τις λευκές εμφανίσεις. Ο αγώνας γίνεται για το πρωτάθλημα Ελλάδας του Χόκεϊ, δεύτερη αγωνιστική. Μακρύς είναι ο διαιτητής του αγώνα και η ομάδα των σχολών Παναγιωτοπούλου. Μα και ο Ναπαίος. Είναι έτοιμη να αρχίσει το μάτς. Στη σέντρα είναι ο ΑΣΧΟΠ, οι σχολές Παναγιωτοπούλου. Έγινε η σέντρα, ναι, λόμπα. Εκτελείται το φάουλ από τις σχολές Παναγιωτοπούλου. Από δεξιά όπως κατεβαίνουν. Γιώργο. Εκτελεί ο Σκόρδος, ο Ματάλας από δεξιά. Η αγώνια κάνει συμπόμπος, πίσω από το παντάκι. Ο Πέτρος, ο Μπιζάνης, ο Γιάννης, ο Κλειώτης, ο Μπιζάνης πάλι. Από αριστερά ο Μίτσος, ο Σκόρδος πάλι, ο Παναγιώτης, ο Πέτρος, ο Μπιζάνης. Δεξιά στο Ματάλα. Περνάει τη μεσαία γραμμή σε Γιάννη τον Κλειώτη. Σκόρδος από αριστερά για τις σχολές Παναγιωτοπούλου. Βλέπει ο Ματάλας. Κλειώτης μέσα στον Τι για τον ΑΣΧΟΠ. Λάθος πάσα από τον ΑΣΧΟΠ. Βήρε ο Πέτρος, ο Μπιζάνης, ο Μίτσος, Γιάννης, Κλειώτης κάνει τρίπλες, προσπαθεί, του παίρνουν όμως την μπάλα. Κατεβαίνουν, περνάνε τη μεγάλη γραμμή ο ΑΣΧΟΠ, οι παίκτες του ΑΣΧΟΠ. Φάουλ που εκτέλεσε κατευθείαν ένα ΑΣΧΟΠ. Εκτελεί το φάουλ. Παίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Ναπαίου Απόλλωνα. Περνάνε τη μεσαία γραμμή. Ωχ, μπράβο. Για να δούμε. Μέσα στον Τι. Για τον ΑΣΧΟΠ που εκτέλεσε γρήγορα. Έκλεψε ο Πέτρος ο Μπιζάνης. Προσπαθεί να βάλει στον Τι, δεν μπορεί όμως. Την παίρνουν την μπάλα. Καλή απόκρουση. Περνάνε τη μεσαία γραμμή οι παίκτες του ΑΣΧΟΠ. Δεξιά.
Τελευταίος παίκτης για τον, παίρνει την μπάλα για τον Αναπέο Απόλλωνα ο Βασίλης. Του την παίρνει ο παίκτης του Ασκόπ, ξαναπαίρνει ο Βασίλης όμως. Ο Ράμα. Εκτελεί ο Ράμα το φάουλ που του έχει.